Πώς από πότε γίνεται να τυχαίνει αγγελίε. Να μα λέτε αν επιτρέπετε κάτι ή απαγορεύετε. Ωραία, γιατί δεν πήγατε στο Σύνταγμα. Με συγχωρείτε πάρα γιατί πολύ. Γιατί δεν πήγατε στην Ομόνια. Λοιπόν, δεν θα πέσω πάντα στην Γερμανική Πρεσβεία. Είναι σοβαρά πράγματα. Σε βολεύει να γίνει κουβέντα γι' αυτό. Εγώ θα πάω αλλού. Καβγάς είναι δυνατό να γίνεται τη μέρα που έγινε και διαδήλωση και καλή διαδήλωση και ειρηνική γι' αυτό. Είναι πολύ πιο σοβαρά. Δεν θα πέσω στην Ομόνια του Ντινόπουλου. Ένα λεπτό. Μια χαρά διαδήλωση γίνεται. Είναι μια άλλη μέρα. Και δεν θέλει να γίνει κουβέντα ο κύριος Ντινόπουλος γι' αυτό. Είναι μια άλλη μέρα. Τον αδικείτε ξέρετε, τώρα. Πολιτικά απάντησα από την αρχή. Πείτε ξέρετε λοιπόν τη δική σας θέση. Άλλη μέρα, ξέρετε τι σημαίνει. Το μνημόνιο 1 που δεν ψήφισε ο Σαμαράς και για να εξηλωθεί σήμερα το εφαρμόζει κατά γράμμα, λέει ότι το 16 οι μισθοί και οι συντάξεις θα είναι ανταγωνιστικές βαλκανικών χωρών της Βουλγαρίας. 300 ευρώ. Και λέτε κύριε Ντινόπουλε ότι αυτό δεν αφορά τους Έλληνες πολίτες. Δεν μας αφορά δεν να αφορά. Βγούμε να φωνάξουμε. Και παρόλα αυτά, κύριε Βαγγελάτο, για πρώτη φορά σήμερα η Μέρκελ μίλησε για ανάπτυξη. Έπρεπε να πει στην κυρία Μέρκελ. Το κάνετε γαργάρα. Έπρεπε στην κυρία Μέρκελ να πει άλλα πράγματα. Αυτά που δεν είπε ο κύριος Σαμαράς, τα είπε ο ελληνικός λαός με τον Α ή τον Β τρόπο ή και με υπερβολές. Θέλω να πω όμως για να κλείσω με αυτό, ότι αυτό που έρχεται.